Πάμε να δούμε λίγο τα γράφας. Βεβαίως. Τι λένε οι εφημερίδες. Ωραία. Εδώ λοιπόν. Μας βάζει και πάλι η Μαριάννα, θρονιάστηκε. Μέρα. Να πούμε και κάποιες τελευταίες πληροφορίες. Περίμενα να δούμε λίγο εφημερίδες και θα τα πεις αμέσως μετά πιο αναλυτικά. Λοιπόν, τα νέα. Ώρα 0 στη Μέση Ανατολή, ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Πάνω από 200 βαλιστικούς πυράβλους εκτόξευσε κατά κύματα το Ιράν κατά του Ισραήλ. Αναμένεται σκληρή απάτηση από την Ιερουσαλήμ. Σε συναγερμό, η Ουάσιγκτον συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ το απόγευμα. Ναι. Στα ύψη τιμή του αργού και του χρυσού, όπως μας είπε προηγουμένως ο κ. Χατζηβασιλείου. Η λίστα με όλα τα σημεία, σε ποιους δρόμους μπαίνουν κάμερες. Άντε πάλι. Άκουσα βέβαια τον κ. Χρυσοχοίδη να λέει ότι θα μπουν οι κάμερες μεν και από την περιφέρεια και από την. Τη τροχέα ρύθμιση κυκλοφορία, αλλά κάτσε λένε να γίνουν διαγωνισμοί πρώτα. Θα έρθει και εδώ να μας τα πει σε λίγες μέρες ο Χρυσοχοίδης. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι ξέρεις αυτό. Είναι... Καλό είναι να λες να μπουν διαγωνισμοί, πότε μέχρι να γίνουν διαγωνισμοί. Καλά, θέλει χρόνο αυτό. Ναι. Θέλει χρόνο. Λοιπόν, πάντως θα είναι πολύ βοηθητικό γιατί τα δυστυχήματα έχουν πολλαπλασιαστεί τον τελευταίο καιρό. Σωστά. Και καμιά φορά πατάμε τον γκάζι παραπάνω από όσο πρέπει. Δεν είδες τη λίστα με τα τροχεία που δείξαμε προηγουμένως. Είναι δραματική πραγματικά. Δυστυχώς. Λοιπόν. Πάμε στην καθημερινή. Ώρα 0 στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εκτόξευσε περίπου 200 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Ισραήλ. Εδώ είναι και η κεντρική φωτογραφία από την χθεσινή επίθεση του Ιράν. Πιο κοντά από κάθε άλλη φορά. Στο φάσμα του ανοιχτού πολέμου βρίσκονται από χθες το βράδυ Ισραήλ και Ιράν, καθώς η Τεχεράνη εκτόξευσε περίπου 200 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Ισραήλ. Και εδώ έχει και την ανάλυση εφημερίδας και τα ρεπορτάζ. Ακριβότερο το νερό στα νησιά το καλοκαίρι. Το νέο πλαίσιο κανόνων για τα τιμολόγια. Σε περιοχές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επάρκειας στο νερό, μπορεί να είναι ακριβότερο το καλοκαίρι, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο κανόνων που θα πρέπει να διέπει από το νέο έτος την τιμολόγηση του νερού, τόσο ίδρευσης όσο και άρδευσης. Μεταξύ όσων προβλέπονται είναι και περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο θα καταλήγει στο πράσινο ταμείο. Μάλιστα. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών ανοίγει τις πύλες κολάσεως στο Ισραήλ με τις εγκληματικές πολιτικές σε Γάζα, Δυτική Όχθη, Λίβανο, Ιράν, Ιεμένη. Μαζική επίθεση από το Ιράν στο Τελαβίβ με περίπου 200 πυράβλους, διάτριτος ο περίφημος σιδερένιος θόλος. Όχι τόσο από ό,τι φαίνεται. Θα το δούμε, δεν ξέρω. Mm-hmm. Θα μου πεις το όχι. Τόσο, για να είμαι ακριβής, το λέει το Ισραήλ. Οι άλλοι λένε ότι το χτυπήσαμε. Τώρα, που είναι η αλήθεια... Και φαίνεται ότι δεν είχε και απώλειες. Αυτό σημαίνει ότι τη δουλειά την έκανε, ναι. Ναι, από την άλλη πλευρά, βέβαια, τώρα δεν μπορεί, ρε φίλε, να μην χτύπησε και πουθενά. 200 πυράβλοι. Θα μου πείσαμε, ήταν και οι Αμερικάνοι απ' έξω και... Λειτουργούσαν, έριχναν από τα πλοία και μετά. Είδαμε που έπεφταν και λένε ότι αυτά έπεφταν σε περιοχές που δεν ήταν κατοικημένες. Είναι κάποια πράγματα που δεν θα μάθουμε ποτέ. Και τον, ακόμη από τον δίκιο. Απρίλιο έχουμε ερωτηματικά για το τι συνέβη τον Απρίλιο. Αναπάντητα ερωτηματικά. Ελεύθερος τύπος. Οι τρεις ευνοϊκές αλλαγές στο χρηματολόγιο. Προθεσμία για δηλώσεις 30 Νοεμβρίου. Αυτό είναι πρώτο θέμα σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο. Και πώς απελευθερώνονται ακίνητα που είχαν χαρακτηριστεί δασικά. Μονομερής διόρθωση συμβολέων, ούτε με τα γυαλιά δεν βλέπω πια. Μονομερής διόρθωση συμβολέων με απόκληση στα τετραγωνικά μέτρα. Εξπρες αναγνώριση δικαιωμάτων για ακίνητα αγνώστου διοκτήτη. Αυτό είναι πρώτο θέμα σήμερα στην Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Είδες που χρησιμοποιείς γυαλιά. Εγώ με νέο παιδί δεν βλέπω. Εσύ τίποτα. Καμπάνα όλα, ε. Χαρτί. Δεν βλέπεις. Δεν πιστεύω να φοράς φακούς. Έλα σε παρακαλώ. Okay. Παγκόσμια αγωνία μετά την Ιρανική επίθεση στο Ισραήλ. Εδώ προφανώς το θέμα από την επίθεση του Ιράν. Λοιπόν, δημοκρατία, χωρίς γυαλιά. Χώρα υποκατάρρευση, μεγάλο θέμα. Πράγματι, μεγάλο θέμα. Σκεφτόμουν όταν το διάβασα. Γιατί επειδή καταραίω. Το λες. Γιατί. Πόσο καιρό το λέμε. Το παιδιά το δημογραφικό είναι το υπερθυμόνο θέμα. Ξέρεις τι, με τσαντίζει για ένα πράγμα. Γιατί ομολογώ ότι προσπαθεί να γίνει δουλειά και με το Υπουργείο Οικογένειας που δημιούργησε. Που είναι, καλά έκανε και το δημιουργήσει. Κυρία Ζαχαρά και νέος άνθρωπος. Με δραστηριότητα και προσπαθεί να το τρέξει. Αυτό με το street techno τώρα. Ναι, είναι καλό μέτρο. Είναι διαπιστωτικά τα πράγματα, ρε φίλε, στην Ελλάδα. Πόσα χρόνια λέμε ότι το δημογραφικό γερνάει, γερνάμε, έχουμε περισσότερους συνταξιούχους παραεργαζόμενους, οριακά. Δεν ξέρω, δεν είναι νομίζω ότι είναι περισσότερο, αλλά τέλος πάντων. Θέλω να πω, είναι μια. Λειτουργούμε διαπιστωτικά και όχι προληπτικά. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κοιτάξτε εδώ, 56.646 λιγότερες γεννήσεις από θανάτους το 23. Μια πόλη. Μια πόλη. Μια πόλη μεγάλη κιόλας. Ναι, μια Ξάνθη σου λέω, δεν θυμάμαι που το διάβασα. Mm-hmm.
Μόνο ένα στου τρει γάμου είναι πλέον θρησκευτικό. Άσχετο. Καλά, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Πάνω από 15.000 διαζύγια σε ένα έτος με αιτήσια αύξηση 4,4%. Στο βάζει εφημερίδα που έχει και μια ευαισθησία σε όλα αυτά τα θέματα δημοκρατία, ότι είναι ένα θρησκευτικό, γιατί όταν κάνει θρησκευτικό γάμο θα κάνει οικογένεια. Ενώ στον πολιτικό γάμο απλά είναι, υπάρχει ένωση. Γιατί δεν κάνει και εσύ. Προμαγάνει. Έτσι το λέει η εφημερίδα, σου λέω. Η εφημερίδα έτσι το εξηγεί. Αυτό λέμε. Το πρώτο έτος των μνημονίων ήταν το τελευταίο με θετικό ισοζύγιο γεννήσεων θανάτων. Έπαιξε ρόλο. Μην το οικονομικό ότι παίζει ρόλο, παιδιά. Δεν είναι τόσο απλό. Βέβαια. Και στο ένα παιδί. Έχουμε βγάλει και λένε τον άνθρωπο που ήταν έγκυος η γυναίκα του, το θυμάστε. Και έλεγε δεν ξέρω και θα κάνω. Είπε δεν ξέρω αν θα το κρατήσουμε για οικονομικούς λόγους. Λοιπόν, 813 αποβολές για κινητά. Είναι ναι, τα στοιχεία που έβγαλε ο κ. Πυρακάκη. Εφαρμόζεται σύμφωνα με τον κύριο Πυρακάκη, τον Υπουργό Παιδείας. Λοιπόν, πάμε στην Απογευματινή. Πρόβα Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Ιρανοί χτύπησαν με 180 πυράβλους στο Ισραήλ. Με κομμένη ανάσα περιμένει πλανήτη στην απάντηση του Ελαβίβ. Πρώτο θέμα σήμερα αυτό στην εφημερίδα Απογευματινή. Και ο Θανάσης Μπακόλας βάζει χαλινάρι στα σχέδια του Μάνφρεντ Βέμπερ. Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος επιχειρεί άνοιγμα σε δεξιότερες πολιτικές δυνάμεις. Εκεί είναι το θέμα. Και υπάρχει σύγκρουση κορυφή στο ΕΛΚ, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, μεταξύ Βέμπερ και Μητσοτάκη. Γιατί εδώ τώρα, Γιάννη, ο Μπακόλας είναι στενός, πολύ στενός συνεργάτης του Μητσοτάκη. Δεν είναι τώρα πρόσωπο τυχαίο ο Μπακόλας. Ο Μπακόλας είναι ρυθμιστής τώρα. Έμα τώρα. Λοιπόν, πρώτη φορά ακούω το όνομα του Μπακόλα. Όχι, είναι πολύ στενός. Και από παλιούς συνεργάτες του Μητσοτάκη. Okay, τον Μπακόλας. Ριζοσπάστης, ναι. Μπακόλας. Απειλούν να σύρουν στη φωτιά του πολέμου όλη τη Μέση Ανατολή. Παραλήρημα, είπα Ισραήλ μετά την πυραυλική απάντηση του Ιράν. Να δυναμώσει τώρα η αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό και τον Λιβανέζικο λαό. Το πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστη. Μάστε. Εφημερίδα Κόντρα. Τρόμο στη Μέση Ανατολή, φόβια γενικευμένη σύραξη. Με εκατοντάδες πυράβλους χτύπησαν οι Ιρανοί στο Τελαβίβ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ισραήλ ετοιμάζουν σκληρά αντίπεινα στην Τεχεράνη. Αυτό είναι πρώτο θέμα σήμερα στην εφημερίδα Κόντρα. Η εφημερίδα Εστία επιλέγει το θέμα της Νέας Δημοκρατίας στο πρωτοσέλιδό της. Η Ριγίλη ως κολυμβήθρα του Σιλοάμ για νέες υποχωρήσεις. Τι προσανατολίζεται να απαντήσουν οι κύριοι Καραμαλής και Σαμαράς στην πρόσκληση Μητσοτάκη να παραστούν σε πάρτι δρόμου. Ρε, του δρόμου γίνανε στον δρόμο. Του δρόμου τα γενέθλια. Αντί να κάνει μια εκδήλωση σε ένα ωραίο χώρο, μισό λεπτό, Βασιλικό γάμο και τέτοια. Κορυφαίος παράγων, ο Μανώλης Κωτάκης εδώ. Μανώλης έχει ρεπορτάζ, τουλάχιστον για τα θέματα Καραμαλή σίγουρα. Ρώτησε στα μέσα τη ορασμένη προηγούμενη τετραετία στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί δεν κάνει μια φορά στο τρίμηνο, μια φορά το εξάμηνο του προκατόχου και ηγέτη παράταξη Καραμαλή Σαμαρά για να του συμβουλεύεσαι. Στο πλαίσιο ενότητα μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη. Οι απάντε που έλεγε ήταν κάτι σαν αν το έκανα αυτό, ήταν σαν να μοιράζομαι την εξουσία μου, λέει ο Μανώλης εδώ. Τέλος πάντων, τους κάλεσε, αλλά. Έχει ρεπορτάζ, τι είπανε. Με αυτό με νοιάζει. Μανώλης τι λέει, έχει ρεπορτάζ. Θα πάει ο Καραμαλής και ο Σαμαράς στο street party, στο πάρτι δρόμου. Δεν βλέπω εδώ. Το απάντησε ότι δεν πρέπει. Αλλά μένα πρέπει να είναι έτοιμο. Δεν ξέρω τι λέει εδώ. Πάντως, το ρεπορτάζ προκύπτει ότι του πάνε θα δούμε. Δεν του πάνε. Μέχρι πότε θα βλέπουν. Μπορεί να είναι καιρό. Μήπως θα θέλουν να πάνε να κάνουν έκπληξη. Α, σουρπρίζ, θα βγουν από τούρτες, ε. Όχι, ρε. Να είναι ο ένας στο 5 και άλλος στο 0, 50 χρόνια, ε. Και να σβήσουν τα τούρτα και να βγει από τη μία ο Καραμαλής και την άλλη ο Σαμαράς. Ωραίο θα είναι αυτό. Θα έχει γούστο. Πολύ. Εδώ μεταξύ είναι και... Παρακαλώ. Σαμαράς έχει πολύ ψηλός. Θα είναι μεγάλη τούρτα. Θα είναι ψηλή, γάμου. Τεράστια. Πόσο ορόφος. Πολύ, πολύ ορόφος. Πάντως, αν δεν πάνε, πέρα την πλάκα τώρα, είναι θέμα. Όχι θέμα, είναι θεματάρα στα 50 χρόνια της Δημοκρατίας, πρόεδροι και πρώην πρωθυπουργοί, να μην πάνε. Στο πάρτι δρόμου. Μπορεί να αποτιμήσουν το πάρτι δρόμου. Αλλά είναι 50 χρόνια. Ναι, αλλά το πάρτι δρόμου το λέει, αν ερμηνεύω σωστά το Μανώλη που μιλάει. Το λέει ελληνικά, πλευρά. Το λέει ελληνικά. Όχι και ο Μανώλης, όπως το λέει, δεν τα γράφει τυχαία ο Μανώλης. Όχι, είναι όχι. Πολύ εμπειρός. Ναι. Δεν θα γράφει street party όμως. Είναι λίγο απαξιωτικό όπως καταλαβαίνω. Ναι, όπως ακούγεται. Άρα μήπως θεωρούν απαξιωτικό ότι το κάνει στον δρόμο. Και κάνουν αυτή μια δική τους εκδήλωση τα 50 χρόνια. Και καλέσουν το Μητσοτάκη να πάει. Λέω εγώ τώρα. Τι είπαμε τώρα. Όταν κάνει μια εκδήλωση για την ιστορία και αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας. Πρέπει να πας, κατά τη γνώμη μου. Η γνώμη μου εμένα. Και εσύ είσαι μέρος. Πρέπει να πας. Γιατί τόση ώρα κάνουμε πλάκα. Να το πω σοβαρά τώρα. Η γνώμη μου είναι ότι. Πρέπει να πας. Δεν έχει να κάνει σχέση με πρόσωπα. Έχει να κάνει σχέση με θεσμού. Μπράβο. Δηλαδή τώρα μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία. Έχουν προεδρεύσει και δύο τη Νέα Δημοκρατία για πολλά χρόνια και είναι πρωθυπουργοί και δύο. Είναι πρωθυπουργοί και δύο. Άνθρωποι του στηρίζουν. Δεν ξέρω. Λέγανε ότι κάποιοι λέγανε χθες ότι το πιθανότερο να μην πάνε. Εγώ κρατάω μια επιφυλάξη. Αυτό που λέμε εμείς και επίσης δεν πάνε για το Μητσοτάκη εκεί. Πάνε για τον λαό της Νέας Δημοκρατίας που θα πάει να γιορτάσει τα 50 χρόνια. Να σου πω την αλήθεια ότι δεν είναι θέμα προσώπου Μητσοτάκη, είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και πρωθυπουργός. Ναι, δηλαδή είναι και λίγο θεσμικό όλο αυτό. Ανεξάρτητα μπορεί να έχεις διαφωνίες πολιτικές. Μπορείς.
Δικαίωμά σου. Τι λένε στις φωνές. Γιατί, ακριβώς. Γιατί τους έχει γελίσει κανένα στο στόμα. Ακριβώς. Δηλαδή, τα λένε όπως τα δίκο υπερεθούν. Χθες ακούγα το Μαρινάκι, το κυβερνητικό εκπρόσωπο, και λέει εντάξει, λέει από εγώ και το Βορύδη. Θα πούμε εμείς, λέει, τι θα κάνουν. Οι άνθρωποι είναι, έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής όλοι, αλλά κυρίως άνθρωποι που έχουν κυβερνήσει τη χώρα. Αυτό σωστό που έπρεπε να γίνει, ξέρεις. Που του πήρε ο Μητσοτάκης ήταν το πιο σωστό. Αυτό σωστό. Κάτι γιατί δεν είναι μια πρόσκληση στο mail ή ένα χαρτί. Ακριβώς. Λέει, θα πάρω εγώ προσωπικά του δύο πρώην πρωθυπουργούς. Όπως ξέρω ότι έχει κάνει και άλλο πρόεδρο κόμματο για του πρώην προέδρου και πρώην πρωθυπουργού, όπως το Πασόκ. Ας πούμε, το έχουν κάνει. Δεν γίνεται να μην το κάνει αυτό. Μα όχι, έτσι πρέπει να λειτουργήσει. Και εγώ περιμένω να είναι, όπως ήταν θεσμική η αντίδραση του Μητσοτάκη εν προκειμένου, να είναι θεσμική και η απάντησή του. Όχι για τη Νέα Δημοκρατία, για ένα μεγάλο πολιτικό σχηματισμό που έχει κυβερνήσει τη χώρα και κυβερνά τη χώρα. Ναι, με αυτή την έννοια σωστά, το λέω εγώ. Σωστά. Θεσμικά και μόνο, δεν είναι πρόσωπο το θέμα. Εντάξει, τα λύσαν τα προβλήματά σας. Λοιπόν, έλα. Παιδιά, δεν θα φλιαρίσουμε άλλο. Τόση πολλή ώρα πια για τη Νέα Δημοκρατία, τέτοια κάψα πραγματικά. Δηλαδή, λοιπόν, είναι βρώμικο θα έχει απέξω. Για το πάρτι, κάπου θα έχει άλλες γωνίες. Έχει κοντά να σου πω. Καντίνες και τέτοια τίποτα. Κοντά να σου πω. Έχει. Το street party έχουνε, μην ηχονίσουν. Θα έχει σίγουρα. Δεν γίνεται. Μην έχει κάτι στο καναμπουφέ, κανένα περαστό. Να φτεμπορική. Φέρνει τρόμο το ισοζύγιο γεννήσεων θανάτων. Μια πόλη 56.646 κατοίκων εξαφανίστηκε το 23. Βόμβα το δημογραφικό για την κοινωνική συνοχή. Το είπαμε αναλυτικά. Η One Voice, η εφημερίδα, έχει μια αποκάλυψη. Τι ξέρει, λέει, ο Αλαφούζος για το ξέπλυμα. Ο σκάει ταχυδρόμος του Μαξίμου στον πόλεμο των επιχειρηματικών συμφερόντων. Mm. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Τα 23 λάθη του Προέδρου του Πασόκ εδώ, στην πρώτη σελίδα. Η μαύρη βίβλος, λέει, του Νίκο Ανδρουλάκη. Και χάος στη Μέση Ανατολή με 200 κρούς, το Ιράν έπληξε το Ισραήλ. Μάλιστα. Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδος. Για να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά τον τύπο, για να δούμε και τα νεότερα Μέση Ανατολή. Τύπος Θεσσαλονίκης, πώς θα κόβουμε εισιτήρια στο μετρό Θεσσαλονίκης. Πώς. Ανακοίνωση του ΟΣΕΘ για έξυπνες κάρτες και τα ηλεκτρονικά εισιτήρια είναι αυτά που ακυρώθηκαν, γιατί δεν. Που είχαν ακυρωθεί. Αρχικά θα παρέχονται, λέει, προσωποποιημένες πλαστικές κάρτες και επαναφορτιζόμενα χάρτινα εισιτήρια. Να τα μας για το μετρό. Το μετρό το οποίο. 60 μέρες νομίζω. 60 μέρες. 30 Νοεμβρίου αρχίζει. Ναι. Λοιπόν, εσπρέσο και εμείς δεν έχουμε πάει ακόμα. Μέχρι μετρό θα γίνει στη Θεσσαλονίκη και εμείς δεν έχουμε πάει ακόμα. Ποιο είναι το επόμενο έργο να γίνει, το flyover. Όταν γίνει το flyover θα πάμε. Σε 4 χρόνια. Άρα τι τραβάμε. Αποκάλυψη. 5.000 ευρώ για 4 νύχτες σε χρυσά κρεβάτια σε λούξανο το Χιότ Σεούλ για τη Μενδόνη για τον αστυνομικό συνοδό της. Έγινε της Κορέας, λέει εδώ. Από κοντά και η Άννα Παναγιωταρέα, σύμβουλος Υπουργού Πολιτισμού, άρα, που τα έβαλε πάλι καλά από την τσέπη της. 5.000 δηλαδή. Ναι. Για 4 νύχτες είναι 1.250. Δύο δωμάτια προφανώς. 1.250. Όχι, γιατί όχι τα για δύο δωμάτια. Το δωμάτιο της κυρίας Παναγιωταρέα το πλήρωσε η ίδια, λέει. Ο αστυνομικός. Α, σωστά. Δύο δωμάτια. Ένα, σωστά, σωστά. 600 ευρώ το δωμάτιο τη βραδιά. Στην Κορέα. Mm. Τι πληθωρισμό έχει τώρα η Κορέα. Καλό. Φτιαγμένος από μανιτάρια κομμάτια στο πέος του. Φτιαγμένος από μανιτάρια, λοιπόν, απλά να το ξύσουμε. Προφανώς μανιτάρια... ήταν μαστουρωμένος, ναι, να το πω έτσι. Ναι, μανιτάρια. Ναι, ήταν επί την επίρρεια. Έφαγε μανιτάρια, ναι, αυτό το μανιτάρι που σε επηρεάζει λίγο. Το έφαγε και αποφάσισε να βγάλει το μίσος του εκεί.